Αυτά είναι γελία πράγματα, τα οποία δεν καταλαβαίνουν ποιοι είναι ο Συρία. Και τώρα καταλαβαίνω γιατί οι Γερμανοί πήγαν να κυριεύσουν πριν 50 χρόνια τον κόσμο. Γιατί ήταν τρελοί. Να ακούσουν εκεί οι ομογενείς μας. Δηλαδή, τώρα καταλαβαίνω γιατί ο Χίτλερ νόμιζε με τον τουφέκι θα κέρδισε αυτό που κοντεύουν να το κερδίσουν με το χρήμα. Γιατί, και γι' αυτό απέτυχε ο Χίτλερ, γιατί νόμιζε ότι όλα με τον τουφέκι. Βλάκα. Στο τέλος τρελάθηκε, βλάκα δεν ξέρω. Αυτό που επιδίωξαν όλοι και όμως. Αλλά πάντως αυτό των Γερμανών. Αν έχεις κάποιο μικρό εισόδημα στη χώρα σου και το εισόδημα μπορεί να είναι γιατί δούλεψε το παιδί σου, γιατί η γυναίκα σου δουλεύει, μπορεί από χίλιες μεριές να είναι το εισόδημα. Θα του κόψεις το Ταμείο Ανεργίας. Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Ούτε περισσότερο εργαζόμενοι και ο λιγότερο. Εντάξει, υπάρχει αμοιβή εργασίας και αμοιβή ανεργίας. Και θέλω να, και στην Ελλάδα να υπάρξει αμοιβή ανεργίας, γιατί μέχρι τώρα 6 μήνες μόνο δίνουμε. Ενώ νομίζω ότι χρέος έχει μια χώρα, όταν έναν άνεργο δεν μπορεί να τον εισάγει στην αγορά, στην αγορά εργασίας, να τον αμείβει. Γιατί πώς θα κλέψει. Όχι. Εδώ καταρχάς νομοθετούμε κλέφτες. Εγώ αν ήμουν δικαστής και ερχόταν ένας κλέφτης και μου έλεγε έκλεψα κύριε Πρόεδρε γιατί δεν είχα να φάω. Θα τον αθώωνα. Ειλικρινά θα τον αθώωνα. Εγώ παίρνω 6.000 ευρώ, ο δικαστής λέω. Ο δικαστής παίρνει 6.000 ευρώ και είναι στην έδρα ο ατάραχος εκεί και δικάζει. Με τι δικαίωμα δικάζει τον κλέφτη που κλέβει για να φάει. Αν κλέβει τράπεζες για να τα οικονομήσει και να ζήσει με λιμουζίνες, αυτόν χώστανε μέσα. Αλλά έναν που κλέβει για να πάει σπίτι του να ζήσει, αυτό είναι, δεν θα μπορούσα και να τον βάλω και φυλακή. Δεν ξέρω. Συμφωνώ. Όπως ήταν και θα μου πεις βέβαια από εκεί που τα φέρεσε τα λεφτά μπορεί να ήταν πιο αναγκαία. Όπως ήταν και ο. Αλλά εν πάση περιπτώσει εξηγήσαμε ότι το μέτρο αυτό είναι των Γερμανών, δεν είναι θέση της Ένωσης Κεντρών και έχει απορριφθεί από το κόμμα. Έτσι, γιατί το συζητήσαμε και απερίφθη. Συμφωνώ μάλιστα. Πιθανότατα να το δούμε το θέμα διαφορετικά. Ναι, αλλά εμείς να δούμε κάθε θεμητή και καλή πρόταση, ανθρώπινη. Ναι. Οτιδήποτε εισαγόμενο. Ακούστε, μην έχουμε ξενομανία. Πολλά πράγματα τώρα θα τεθούν στο τραπέζι σαν ιδέες. Τα είπε οι Αυστραλοί, τα είπαν οι Καναδοί, τα είπαν οι Αμερικάνοι, τα είπαν. Δεν σημαίνει ότι εμείς πάνω στον πανικό μας τα αντιγράφουμε. Εμείς σαν Έλληνες θα έχουμε τη δική μας γραφή, τη δική μας ανάγνωση, τη δική μας σκέψη. Ναι. Εξηγούμε, έτσι, γιατί ερωτήθηκε κάποτε ο Γιωργάκης. Με τι θέλεις να μοιάζεις, με τη Σουηδία. Η οικονομία της Σουηδίας δεν πάει καθόλου καλά. Τώρα τελευταία, ναι. Ναι. Άρα, Γιωργάκη μου, αν μας κάνει Σουηδία, καήκαμε. Νόμιζε ο Γιωργάκης πάνω στον πανικό του να απαντήσει ότι λέγοντας τη Σουηδία, επειδή από παλιά η Σουηδία είχε καλή φήμη, ότι θα έπαιρνε ψήφους. Μην ξαναπείς Γιωργάκη Σουηδία, γιατί δείχνεις αδιάβαστος. Θέλουμε να είμαστε Ελλάδα. Ναι, ναι. Λοιπόν, έληξε ο χρόνος σημερινής διαδικασίας. Περιμένουμε εξελίξεις μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στη Νέα Δημοκρατία. Σας ευχαριστούμε για την ανοχή σας. Σας θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσω ίντερνετ στο www.antidiaploki.gr www.antidiaploki.gr. Για επιστολές σας θα μας στέρνετε για την αλληλογραφία σας επιστολή στη Διεύθυνση Ένωση Κεντρών Καρόλου 28 και από κάτω Αθήνα Ταυκάπα 1437. Ξαναλέω τη Διεύθυνση Ένωση Κεντρών με 2 μέγα Καρόλου 28 και από κάτω Αθήνα, Ταυκάπα 1437. Τηλέφωνο ανάγκης για να έρθετε σε επαφή με εμένα ή με κάποιον των επιτελών μου, να χρησιμοποιείτε το 6944-39-44-37. Ξαναλέω, 6944-39-44-37. Επίσης, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα αντιδιαπλοκής, δηλαδή www.antidiaploki.gr, μπορείτε να βρίσκετε και το προσωπικό μου email και να αποστέλλετε ερωτήματα μέσω email. Επίσης το fax, αν θέλετε μέσω fax να στείλετε ερωτήματα, είναι το fax της Ένωσης Κεντρών, είναι 210-5246-864. Ξαναλέω τον αριθμό του fax, 210-5246-864. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας και τη στήριξή σας. Επαληθευθήκαμε και για το θέμα των εκλογών της Νέας Δημοκρατίας. Επαληθευόμαστε και για την δημιουργία εξελίξεων και την μεταβολή που θα επέλθει στο πολιτικό τοπίο που αναμένουμε.
καλή μας αντάμωση.